Проблемата по тој се оракуваме. Ден пер наме економики криси. Немаш коредеви каненеш. Еан имаш нешто екшотерико. Еан имаш, само епитрепсе три лепта за каме, гаме перешотеро. Еан имаш нешто екшотерико, само влеги о Διαμαντής. Δεν βάζω τώρα πετρέλαιο γιατί αυξήθηκε το πετρέλαιο. Θα του λέγα εγώ, ξέρει, η Σαουδική Αραβία έχει αυξήσει την τιμή. Θα περιμέναμε ένα-δύο μήνες να περάσει η κρίση και θα παίρνουμε πετρέλαιο. Κρίση τόσα χρόνια δεν είναι. Έχει παγιωθεί και είναι η ζωή μας. Ακούστε, έκπτωση αξιών περνάμε. Έκπτωση αξιών των ελληνικών πανανθρώπινων αξιών. Καταργούμε θρησκεία, καταργούμε παιδεία. Καταργούμε ήθη έθιμα, καταργούμε πολιτισμό και δεν θέλουμε και τα γερατιά. Όχι εμείς, το σύστημα. Ακούστε τώρα, είναι πανανθρώπινες αυτές. Πραγματικά πανανθρώπινες αυτές οι αξίες. Και τις έχει δώσει και συνεχίζει να τις δίνει ο ελληνισμός και από τούτο το καπεί σήμερα. Πώς θα φτάσει στο σήμερα. Θα πάμε πολλά χρόνια πίσω για τα όμορφα μάτια της Ελένης, της ωραίας Ελένης, οι Έλληνες δεν πήγανε στην Τρία. Κάποια στιγμή μετά από 10 χρόνια καταφέρανε και μπήκανε μέσα στην Τρία. Και λένε θα την κάψουμε. Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Και φωνάζουν τους Τρώες και τους λένε θα πάρετε ό,τι θέλετε γιατί δεν θα σας αφήσουμε τίποτα. Λοιπόν τι κάνανε αυτοί. Άλλος έπαιρνε τα χρυσά του, άλλος τα λεφτά του, άλλος τα χαϊμαλιά του αυτό. Και ήταν ξαφνικά έναν, ο Ενίας, παίρνει όλα όσα έχει στο εικονοστάσι. Δεν είχαν εικονοστάσιο όπως έχουμε εμείς σήμερα να πάρει εικόνες. Πήρε τα ξώανα τα είδωλα. Τι πήρε? Την πίστη του, τους θεούς του μαζί. Οι Έλληνες που είχαν ελληνική παιδεία, πανανθρώπινες, λένε, ο, σου επιτρέπουμε να πάρεις και δεύτερο. Ξαναμπαίνει μέσα και τι παίρνει? Το γέρο πατέρα του. Γιατί πήρε αυτό, ήταν η πανανθρώπινη αξία των Ελλήνων. Και του λένε οι Έλληνες, τι, τώρα πάρ' τα όλα. Τι πήρε λοιπόν? Την πίστη του μαζί του και το γέρο πατέρα του. Να είστε βέβαιοι λοιπόν, όσο υπάρχει ο Διαμαντής, όσο υπάρχετε εσείς, όσο υπάρχει ο Γόγος, γιατί ξέρω και τους τρεις, να είστε βέβαιοι ότι το σύστημα θα πέσει έξω. Θα πάτε μπροστά όπως πάτε και θα συνεχίσετε. Με τη συμμετοχή σας, με την αρρωγή του και με τη βοήθεια του. Και θα είστε και μπροστάριδες όπως είστε. Ακούστε, κρύβει και μία ζήλια από κάπου αλλού. Πώς το θα δει, κάνει και το καπί, κάνει και το ένα, κάνει και το άλλο. Έχω πει, ακούστε, αυτό φέρει βαρύτατες ευθύνες στις πλάτες μας. Δεν είναι εγωιστικό. Η Αμφίκλεια παρήγαγε και συνεχίζει να παράγει πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι αυτός που θα μας βγάλει από αυτή την κρίση που περνάμε. Και ένας παράγοντας μέσα στον πολιτισμό, ένα κεφάλαιο μεγάλο, είναι η τρίτη ηλικία. Κάθε μέρα ακούμε κόβνη λεφτά από την τρίτη ηλικία, πετάξει την τρίτη ηλικία, βρωμάντα γερόντια κάνουν. Λοιπόν, εδώ η τρίτη ηλικία, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, είναι μπροστάριδες και θα προσέξουν και τα παιδιά και τα εγγόνια. Κλείνοντας λοιπόν, θα σας πω ο Κόντογλου, ο μεγάλος Κόντογλου, τι είπε. Όλα τα έθνη, εάν θέλουν να προοδεύσουν, πρέπει να κοιτάνε μπροστά. Εκτός από το ελληνικό, που πρέπει να κοιτάξει πίσω. Εμείς λοιπόν οι νεότεροι να κοιτάξουμε εσάς και εσείς τις πανανθρώπινες αξίες και θα πάμε μπροστά. Να είστε καλά, καλή χρονιά!